Από τον Ιερεμία τον προφήτη, το πρώτο κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 671, πρώτο κεφάλαιο, Ιερεμίας ο προφήτης, πρώτο κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Λόγος Κυρίου έγινε έτη προς εμέ λέγον, τι βλέπεις η Ιερεμία? Και είπα, βλέπω βακτηρία αμυγδαλίνη. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, καλώς είδες, διότι εγώ θέλω ταχύνει να εκπληρώσω τον λόγο μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ Δευτέρου λέγον, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, βλέπω λέβητα αναβράζοντα και το πρόσωπον αυτού είναι προς βοράν. Και είπε Κύριος προς εμέ, από βορρά θέλει εκχυθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης, διότι ουδού εγώ θέλω καλέσει πάσα στας οικογενείας των βασιλείων του βορρά, λέγει Κύριος, και θέλω συνελθεί και θέλω στη θέση έκαστος των θρόνων αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ και επί πάντα τα τείχη αυτής Κύκλο και επί πάσα στας πόλεις του Ιούδα και θέλω προφέρει τας κρίσεις μου εναντίον αυτών περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Σύ λοιπόν περίζωσον την οσφήν σου και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μήποτε τάχα σε αφήσω να πέσει αμηχανία έμπροσθεν αυτών, διότι ειδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν και ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης, και θέλω σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω υπερασχίσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου, για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μέσα στο σχέδιό Του, το οποίο έχει προγνωρίσει, μέσα δηλαδή στις ενέργειες που θα κάνει εναντίον του λαού Ισραήλ, επειδή εγκατέλειπε το Θεό, εθυμίασε σε άλλους θεούς και προσεκίνησε τα έργα των χειρών Του, μπροστά στις ενέργειες κρίσεως που θα κάνει, καθώς θα ξεσηκώσει τον Αβγοδονόσορα βασιλέα από την Ανατολή, από την Ούρ των Χαλδαίων, για να έλθει εναντίον της Ιερουσαλήμ, ταυτόχρονα ετοιμάζει και έναν άνθρωπο, ένα δήλο του, τον οποίον θα αποστείλει να φέρει το μήνυμα το δικό του, ώστε ακούγοντας ο λαός Ισραήλ και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, το λόγο του Θεού, να εκλέγει. Από τη στιγμή που θα εκλέξει το λόγο του Θεού, τα κακά που έχει προετοιμάσει ο Θεός εξαφανίζονται από τη ζωή του. Και έρχεται η ευλογία, η σωτηρία, η προστασία του Θεού. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα απορρίψει το λόγο του Θεού, όλα αυτά τα κακά τα οποία έχουν προετοιμαστεί σαν κρίση Θεού, πάλι προς μετάνοια, πάλι για να βοηθήσει ο Θεός τον άνθρωπο να μετανοήσει, θα έρθουν επάνω του μέχρι τη στιγμή που ο άνθρωπος θα ταπεινωθεί, γιατί πρέπει να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Ο χριστιανός, αν δεν ταπεινωθεί, αδερφοί αγαπητοί, χάρη δεν βρίσκει ενώπιον του Θεού. Δεν βρίσκει. Αν δεν μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και άμεσα να ταπεινωνόμεθα, μην πιστέψουμε ποτέ ότι θα βρούμε χάρη από το Θεό. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ο Θεός. Και έτσι βρήκε ένα μικρό παιδί. Δεν ήταν ούτε ο καλύτερος, ούτε ο πιο μορφωμένος, ούτε ο πιο δυνατός, ούτε ο πιο ευγενής, ούτε ο πιο σοφός, ούτε ο πιο σημαντικός μέσα στο λαό Ισραήλ. Ήταν ένας άνθρωπος όμως που είχε ωραία χαρακτηριστικά, τα οποία είχε προγνωρίσει και είχε γνωρίσει, είχε ανακαλύψει ο Θεός μες στην καρδιά του. Γιατί ήταν καρδιά ευθεία ενώπιόν του. Και μόνο ο Θεός διαβάζει την καρδιά μας, αλλά και ερευνά και τους νεφρούς μας. Ξέρει δηλαδή και το τι θέλουμε και το τι θα κάνουμε, τη δύναμή μας, την αποφασιστικότητά μας, την απόφαση που θα πάρουμε. Βρήκε ένα παιδί και του λέει, εγώ σε προγνώρισα, εγώ σε εξέλεξα, εγώ σε κατέστησα προφήτη στα έθνη, εγώ θα σε στείλω. Και ο Ιερεμίας είπε, μα εμένα βρήκες και εγώ παιδί, δεν ξέρω να μιλήσω. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το χαρακτηριστικό των ανθρώπων τους οποίους εκλέγει ο Θεός. Δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη ούτε εκτίμηση στον εαυτό τους. Δηλαδή, με λόγια γραφής, δεν έχουν καμία αυτοδικαίωση. Λένε, εγώ θα τα καταφέρω. Τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, δεν κάνει για το Θεό. Δεν είναι σοβαρό αυτό?
Οι άνθρωποι θέλουν και κηρύττουν μεταξύ τους να έχεις μέσα εμπιστοσύνη στην καρδιά σου, εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Ψυχολογία όλο με αυτό ασχολείται. Πώς θα πείσει τους ανθρώπους να έχει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος στον εαυτό του. Είναι τελείως έξω από το Λόγο του Θεού. Και ο Θεός τι λέει? Εάν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ή άλλον οποιονδήποτε άνθρωπο, είσαι καταραμένος. Αν εμπιστεύεσαι στον Θεό, είσαι ευλογημένος. Ανάποδα τα λέει ο Θεός. Αλλά εμείς ακούμε αυτά που λέει ο Θεός. Και εμπιστευόμαστε τον Θεό. Τι εκτίμηση έχεις για τον εαυτό σου? Καμία. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι είμαι άνθρωπος, αδύνατος, ασήμαντος, άθλιος, ουτιδανός, και οποιαδήποτε προσπάθεια και να καταβάλω, αν ο Χριστός δεν την ευωδώσει, θα αποτύχει. Αποτύχει. Σαν άνθρωποι λοιπόν, τι λένε? Απέτυχα. Και λέει, και γεγονός είναι, εμείς αποτυχάνουμε. Αλλά σαν χριστιανοί τι λέμε? Ο Κύριος θα πετύχει. Και είναι γεγονός, ο Κύριος πετυχαίνει. Όταν περπατάμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός ευωδώνει τις ενεργές μας. Πήγαινε στο θέλημά μου και εγώ θα σε ευωδώνω. Και εγώ θα είμαι μαζί σου. Και εγώ θα σου δίνω δύναμη. Και εγώ θα τακτοποιώ τα πράγματα. Και εγώ θα προπορεύομαι. Και εγώ θα ξομαλύνω τους σκολιάς οδούς. Όλο έτσι λέει ο Θεός. Ο Ιερεμίας λέει, δεν κάνω εγώ. Μα εσύ κάνεις. Γιατί εσένα θα σε στείλω και όπου σε στείλω θα πας. Και ό,τι σου πω θα πεις. Και ό,τι σε διατάξω θα κάνεις. Γι' αυτό μου κάνεις. Γιατί έχεις ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνεργασία μας, για τη συνεργασία που θέλει ο Θεός με τον άνθρωπο. Την απόλυτη υπακοή. Και τι είναι η απόλυτη υπακοή? Το γράφει, τέλειωσε. Το είπε ο Θεός, τελείωσε, δεν το συζητάμε. Να κάτσω να το κουβεντιάσω τώρα, να δω πώς θα τα καταφέρω και πώς θα τους πείσω. Και δεν θα τους πείσω, ούτε θα τα καταφέρω. Τίποτα δεν θα καταφέρεις. Το γράφει, κάντο και θα τα καταφέρει ο Χριστός για σένα. Το λέει ο Θεός, κάντο και θα τα καταφέρει ο Χριστός για σένα. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Και εκείνο που έχει σχέση, που έχει σημασία στη ζωή μας, είναι να μας ελεεί ο Θεός. Δηλαδή να βρίσκουμε χάρη από τον Χριστό. Τι θα κάνω? Ό,τι μου πει ο Θεός. Και πώς θα τα καταφέρω? Μα δεν θα τα καταφέρω εγώ, ο Χριστός θα τα καταφέρει για μένα. Και τι θα κάνω? Θα περιμένω. Θα περιμένω να προπορευθεί ο Κύριος. Όταν σηκωνόταν η Νεφέλη, όλος ο λαός ακολουθούσε. Γιατί η Νεφέλη, με την Νεφέλη, το ίδιος ο Θεός οδηγούσε το λαό Ισραήλ. Δηλαδή με την Νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν κατέβαινε η Νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου, στρατοπέδευε ο λαός. Για σκεφτείτε τώρα ένα λαό αντίθετο. Όταν σηκώνεται η Νεφέλη, αυτός να κάθεται. Και όταν κατεβαίνει η Νεφέλη, ο λαός να φεύγει. Είναι δυνατόν να είναι ο Θεός μαζί του? Ο Θεός θέλει να είναι μαζί του, αυτοί φεύγουνε. Γι' αυτό τι λέει ο λόγος του? Μεγκατέλειπον, γι' αυτό θα έχουν κρίση. Λάτρευσαν και θυμίασαν και προσευχήθηκαν άλλους θεούς. Και δημιούργησαν, επειδή απέτυχαν με τους άλλους θεούς, δημιούργησαν και δικούς τους θεούς με τα χέρια τους. Και έτσι τακτοποίησαν τη ζωή τους. Τη ζωή τους νομίζουν ότι τακτοποίησαν, αλλά στην πραγματικότητα την κατέστρεψαν. Και έτσι ο Ιερεμίας επίστη. Και ο Θεός αρχίζει τώρα τη συνεργασία του. Πώς? Με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή όραση. Και θέλω να σας πω κάτι. Είναι γραμμένο προφητικά και ας το διαβάσουμε. «Και εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν. Και θέλουσι προφητεύσει οι ίσας και οι θυγατέρες σας». Οι ίσας και οι θυγατέρες σας θα προφητεύουν. «Οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις», όπως ο Ιερεμίας. «Και οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιστούν εν ύπνια». Δηλαδή έχει ορισμένες διατάξεις και ορισμένες αποκαλύψεις ο Θεός. Εγώ όταν ακούω πρεσβύτερο να δει εν ύπνιο, λέω 95% είναι από το Θεό. Όταν ακούω οποιονδήποτε άλλον, λέω άσε ο Θεός να μας φανερώσει. Όταν βλέπω όραση να έχουν παιδιά, μικρά παιδιά, και να έρχονται να μου λένε μου δείξε ο Θεός μια όραση, και μικρά μικρά παιδιά, ακούω με μεγάλη προσοχή. Όταν ακούω οράσεις από μεγάλες αδελφές ή αδελφούς, εκεί φυλάγομαι. Και όταν ακούω προφητείες από νέους και νέες, μέχρι πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν.
Στον Ιερεμία λοιπόν δείχνει μία όραση. Δείχνει μία αμυγδαλιά, μάλιστα όπως το λέει, μία βακτηρία αμυγδαλίνη. Μία ράβδο, ένα μπαστούνι από αμύγδαλο, από αμυγδαλιά. Κάτι σημαίνει αυτό. Ποιος θα το εξηγήσει? Και τα ενύπνια κάτι σημαίνουνε που δίνει ο Θεός. Αλλά δεν τα καταλαβαίνουν όλοι. Και λέει η Γραφή, με παροιμίες θα μιλάω στο λαό. Αλλά μόνο όσοι εξητήσουν από το Θεό θα ακούσουν και θα καταλάβουν, γιατί θα τους εξηγήσει ο Θεός. Τι σημαίνει τούτο η Ιερεμία? Τι σημαίνει τούτο, Κύριε? Και έγινε λόγος Κυρίου, και διότι, και είπε ο Κύριος προς εμέ, καλώς είδες, διότι εγώ θέλω ταχύνη να εκπληρώσω το λόγο μου. Και είναι πολύ ωραία εξήγηση. Είδες ράβδο αμυγδαλίνη? Η αμυγδαλιά είναι αυτή που ανθίσει γρηγορότερα απ' όλα. Η ράβδος είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά ο λόγος του Θεού θα ταχύνει. Πολύ όμορφη ερμηνεία, που μόνο ο Θεός μπορούσε να τη δώσει, και σαν όραση και σαν ερμηνεία. Τι άλλο βλέπεις? Βλέπω λέβητα αναβράζοντα, και το πρόσωπο αυτού είναι από βορρά. Είναι προς βορρά. Μια τσουκάλι, ένα λέβητα που βράζει. Ξέρεις, θα πει βράζει ο λέβητας. Σκεπαζόν, ντουκου, 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 ντουκου. Είναι χαλασμός. Εάν το κλείσει και καλά το λέβητα, θα σκάσει. Έχει δύναμη μέσα. Έχει ενέργεια ο λέβητας. Αυτό λέει, βλέπω μέσα. Αυτή λέει είναι η γη. Ένας βρασμός γίνεται, μια ανακατοσούρα. Και όποιος προσπαθεί να την ειρηνεύσει με το ζόρι, δεν θα τα καταφέρει. Θα γίνει έκρηξη. Δεν μπορεί να δεσμεύσει το κακό που έρχεται από τη φωτιά. Δεν δεσμεύεται. Όσο και να σφίξεις το λέβητα, λέει, υπάρχουν ταχύτητος, οι χύτρες αυτές ταχύτητος, που είναι σφραγισμένες, είναι πολύ καλές. Άσεις πιο πολύ να δεις πώς θα κάνουν έκρηξη. Και για να γλιτώσουν την έκρηξη έχουν βάλει μια ασφάλεια που αρχίζει πει και σφυράει. Άνοιξε τη, λέει, τέλειωσε, μην το ζεσταίνεις άλλο. Αυτό δείχνει τώρα, δείχνει το βρασμό σε όλη τη γη. Και είναι, λέει, προς το βορρά. Και λέει, καλώς το είδες. Έρχεται κακό μεγάλο, που κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Κανένας δεν μπορεί να φέρει ειρήνη στο βρασμό. Και θα έρθει από το βορρά, γιατί μεγάλο κακό έρχεται από το βορρά, από τον Ναβουχοδονόσορα. Και ποιο είναι το κακό αυτό? Θα έλθουν και θα καθίσουν έκαστος στην είσοδο των πυλών της Ιερουσαλήμ. Θα στρατοπεδεύσουν πρώτον γύρω από την πόλη της Ιερουσαλήμ και γύρω-γύρω σε όλα τα τείχη της Ιερουσαλήμ και σε όλες τις πόλεις του Ιούδα. Να το κακό που έρχεται. Στην πρωτεύουσα του λαού Ισραήλ, στα τείχη της πρωτεύουσας και σε όλες τις πόλεις. Και εκεί εγώ θα προφέρω κρίση και θα κάνω κρίση. Η πρωτεύουσα θα καταληφθεί. Θα νικηθεί, τα τείχη θα γκρεμίσουν και οι πόλεις θα πέσουν. Γιατί εγώ φέρνω αυτό το κακό. Και γιατί θα συμβεί αυτό το κακό? Όχι γιατί είμαι άδικος, γιατί είμαι δίκαιος. Ό,τι κάνει ο Θεός είναι εν δικαιοσύνη. Δεν θα γίνει αυτό το κακό εν αδικία. Ούτε θα γίνει το κακό αυτό από τείχη. Ούτε θα γίνει από ατυχία. Ούτε θα γίνει από χρουσουζιά. Ούτε θα γίνει από ασοφία. Ούτε θα γίνει από κακή στρατηγική, κακή εξωτερική πολιτική, κακή, δεν θα γίνει από οποιαδήποτε ανθρώπινο λάθος ή συγκυρία ανθρώπινη. Θα γίνει γιατί εγώ ο Θεός το έχω προετοιμάσει αυτό το κακό. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Δεν υπάρχει κακό που δεν το ξέρει ο Θεός. Εγώ ο Θεός το έχω προετοιμάσει αυτό το κακό. Γι' αυτό κάλεσε τον Ιερεμία να κηρύξει αυτά τα λόγια, ώστε όποιος ακούσει με τα αυτιά του και πιστέψει με την καρδιά του το λόγο του Θεού, ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει κρίση στην ανθρωπότητα την εποχή εκείνη, και μετανοήσει και επιστρέψει στο Θεό, θα σωθεί. Αυτό κάνει τώρα και τώρα ο Θεός. Και πάντα έκανε, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κρίσεις, καιροί κακοί, πληγές, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, αρρώστιες, πείνες, φόβητρα από τους ουρανούς, φήμες πολέμων, ταραχές κατά τόπους, η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, τα παιδιά δεν θα υπακούνε τους γονείς, οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι.
φιλάργυροι, φιλίδωνοι, καθόλου φιλόθεοι, γεμάτοι κακία και μίσος. Και τι να πούμε και τι ακούν τα αυτιά μας. Πράγματα που δεν τα είχαμε ξανακούσει, αδερφοί. Για παιδεράστε, να μην πούμε τώρα τις αμαρτίες. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξανακούσει, τώρα τα ακούμε. Η αμαρτία στο πλήρες φτάνει, να φτάσει στο πλήρες. Και πού και σε χριστιανικούς λαούς ονομαζομένους, οι οποίοι φωνάζουν «Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος». Και είναι μέσα στην αμαρτία όταν το φωνάζουν. Απίστευτο. Το Άγιο Φως ήρθε και πορνεύουνε και μοιχεύουνε. Είναι ακάθαρτοι. Μα δεν είναι δίκαιος ο Θεός. Μακροθυμεί. Αλλά δεν θα κάνει την κρίση όπως κάνει πάντοτε. Πώς το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό συστήνει την εκκλησία του. Γι' αυτό σώζει. Γι' αυτό ξεσηκώνει τον Ιερεμία. Τι θα πει Ιερεμίας? Ο Κύριος υψώνει. Ο Ιερεμίας ήταν ένας άνθρωπος απλός και ασήμαντος που ο Θεός τον ύψωσε και τον έκαμε να συνομιλεί με τους άρχοντες του λαού Ισραήλ, με τον βασιλιά τον Αβγοδονόσορα, με τους στρατηγούς, έναν άνθρωπο που ο Θεός τον ύψωσε, σαν τον Μωυσή. Θεός τον ύψωσε και τους ανθρώπους ο Θεός τους υψώνει. Πώς? Με το λόγο του, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ένα παιδάκι ήταν, 13, 14, 15 χρονών, ένα παιδάκι. Και του υπόσχεται: «Εσύ όμως, τώρα που ακούς αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, περίζωσον την οσφήν σου». Τι σημαίνει περίζωσον την οσφήν σου? Πάμε και παρακάτω. «Σηκώθητη», έχω να σου πω, σήκω, μη φοβάσαι, μη διστάζεις, μη δηλιάζεις. «Περίζωσον την οσφήν σου», και θέλω να διαβάσουμε, αδερφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ, από τη σελίδα 1074, να δούμε τι σημαίνει αυτό το «περίζωσον την οσφήν σου», γιατί δεν είναι μια απλή λέξη. Είναι Πέτρου Α, πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Του δίνει εντολές για να κάνει το έργο του ο Θεός, για να εκτελέσει την αποστολή του ο Ιερεμίας. «Δια τούτο», για όλα αυτά τα οποία έρχονται και γνωρίζεις Ιερεμία, Απόστολε Πέτρο, αδελφέ, «αναζωσθέντε στα σοσφίας της διανοίας σας». Σκεφτείτε καλά. Πάψτε να σκέπτεστε όπως οι άνθρωποι, μέσα στον κόσμο, με τη λογική του κόσμου. Αλλάξτε σκέψη, αλλάξτε νοοτροπία, αλλάξτε διάθεση. Μην έχετε αυτή την σκέψη της απελπισίας, της απόγνωσης, της κακομοιριάς. Δεν είναι κακομοίρης ο Χριστός. Ο χριστιανός δεν είναι κακομοίρης. Παρόλο που υπάρχουν χριστιανοί κακομοίριδες. Αλλά ο χριστιανός δεν είναι κακομοίρης. Είναι παιδί του μεγάλου βασιλιά. Είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Δεν είμαστε κακομοίριδες. Κακομοίρης ποιος είναι? Ο άπιστος χριστιανός. Ο απογοητευμένος. Ο φοβισμένος. Και έρχεται τώρα ο Θεός στον Ιερεμία και του λέει: «Πρόσεξε, εγώ δεν σε θέλω κακομοίρη. Εγώ σε θέλω ένδοξο παιδί του Θεού, γιατί εγώ θα ενεργήσω στη ζωή σου και θα πάμε κατευθείαν στην ενέργεια η οποία θα προέλθει σαν αποτέλεσμα των δύο εντολών. Περίζωσον τη σωστή σου και σηκώθητη και πες προς αυτούς όλα όσα εγώ σε προστάξω. Θα επανέλθουμε. Μη φοβηθείς από του προσώπου αυτών, μήποτε τάχα εγώ σε αφήσω να πέσει η αμηχανία μπροστά σε αυτούς, γιατί εγώ σήμερα σε έθεσα». Σκεφτείτε ένα παιδάκι 13 χρονών τι του λέει ο Θεός. Και αυτά όλα είναι αποτέλεσμα του «περίζωσον τη ζωσφή σου, σηκώθητη και πες». «Σήμερον εγώ σε έθεσα ως πόλην οχυράν». Θυμάστε τι είπε για την κρίση. «Σε αυτή την πόλη της Ιερουσαλήμ θα στρατοπεδεύσουν γύρω στρατόπεδα και θα τη διαλύσουν. Εσύ όμως δεν θα είσαι σαν την πόλη που θα διαλυθεί, θα είσαι στην πόλη σαν την πόλη που δεν θα νικέται. Πόλη νοχυράν, δεν νικέσαι εσύ. Θα σε περιβάλλουν, θα στρατοπεδεύουν εναντίον σου πόλη σοχυρά. Δεν νικέται, δεν πέφτει. Δεν αλώνεται. Δεν μπορεί κανείς να σε νικήσει. Είσαι πόλης οχυρά παρακυρίου». Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί,
Τι είμαστε, τι είσαι. Πότε όμως, αν περιζώσεις όπως θα δούμε την οσφήν σου, αν σηκωθείς και αν μιλάς το λόγο του Θεού. Εγώ σε έθεσα σήμερα να τα κάνεις όλα αυτά σαν πολύ οχυρά. Δεν θα νικέσαι. Δεν ξέρεις τα ποιήτα. Άλωσης. Σαν στήλη σιδηρά. Μπροστά στις πόλεις όλες θα πέσουν. Στήλη σιδηρά δεν πέφτει. Όσο και να τις πρόξει, δεν πέφτει, δεν λυγίζει. Δεν είναι καλάμι η στήλη σιδηρά. Η στήλη σιδηρά στέκεται εκεί, ακλώνεται, την κλωτσάς, δεν παθαίνει τίποτα. Τη πρόγνης δεν πέφτει, δεν λυγίζει. Τη χτυπάς, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μα θα τη χτυπήσουνε, τίποτα δεν θα καταλάβεις. Δεν πέφτει η στήλη σιδηρά. Και ως τύχη χάλκινα, δεν γκρεμίζονται τα χάλκινα τύχη. Τα χάλκινα τύχη τα άλλα από πέτρες γκρεμιζόντουσαν. Πέρανε, πώς τις λένε, μεγάλες πέτρες, πέρανε από τους ίδιους, μία γκρεμιζότανε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Και θέλω, αδερφοί αγαπητοί, αυτό να το καταλάβουμε καλά σήμερα. Αυτός είσαι, με τις προϋποθέσεις το διαβάσουμε παρακάτω. Είσαι πόλης οχυρά. Ο Θεός μας θέτει. Ο Θεός σε έθεσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Η άλωση η δική σου. Δεν μπορεί να μπει ο εχθρός μέσα. Δεν μπορεί να σε αγγίξει. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορεί μέσα στο περιβάλλον σου να μπει. Δεν μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά σου. Δεν μπορεί να μπει μέσα στην εκκλησία μας. Είμαστε πόλης οχυρά, το καταλαβαίνουμε. Εδώ βασιλεύει ο Χριστός. Δεν είμαστε μια πόλη που θα μπει μέσα και θα μας καταστρέψει ο εχθρός. Ο εχθρός είναι νικημένος. Σας στήλη σιδηρά, ακλόνητη. Όσο και να φυσάει ο άνεμος, όσο και να βρέχει, όσο και να ότι δίγει σεισμός να γίνει, λοιμός, καταπατισμός, η στήλη σιδερά δεν πέφτει. Και τύχη χάλκινα. Δεν γκρεμίζονται με τίποτα. Ούτε πρόκειται να γκρεμιστείς, ούτε πρόκειται να πέσεις, ούτε πρόκειται να νικηθείς. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Για ακούτε πώς το λέει. Και μάλιστα εναντίον πάσης της γης. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, σε σένα η Ιερεμία. Εναντίον των αρχόντων αυτού, σε σένα η Ιερεμία. Εναντίον των ιερέων αυτού του Ιούδα, εναντίον του λαού της γης. Όλοι αυτοί να έρθουν εναντίον, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Θα σε πολεμήσουνε. Δεν είπα ότι θα σε πολεμήσουνε. Δεν είπαμε ότι δεν θα έχουμε πόλεμο. Δεν είπαμε ότι θα έχουμε ειρήνη. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, λέει, στη γη. Πόλεμο ήρθα να φέρω, κάνω. Θα διαχωρίσω τον Άγιο από τον αμαρτωλό, το δίκαιο από τον άδικο, το φως από το σκοτάδι. Θα βάλω χώρισμα, τον πιστό από τον άπιστο. Θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπερισχύσει κανείς εναντίον σου, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου να σε ελευθερώνει. Από τι, από όλα. Και αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι αυτή, ότι πάντα μας ελευθέρωσε ο Θεός μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα σταματάει να μας ελευθερώνει. Πώς το καταλαβαίνετε εσείς? Μέχρι τώρα με ελευθέρωσε ο Κύριος. Από εδώ και πέρα να δω θα με ελευθερώσει. Εξάπαντος θα με ελευθερώνει. Μα δεν στηρίζομαι, από την αρχή το είπαμε, δεν στηρίζομαι στη δικαιοσύνη μου. Δεν στηρίζομαι στη δύναμή μου, στη σοφία μου, στην ικανότητά μου, στην εξυπνάδα μου. Δεν είμαι ο καταφερτζής. Στηρίζομαι στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, που με κάλεσε και με έσωσε και μου είπε: εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, σε μένα θα πιστεύεις, εμένα θα ακολουθείς, δικός μου θα είσαι και σε μένα θα υπακούς. Γιατί του είπα? Αμήν Κύριε, εγώ είμαι δικός σου. Τόσο απλά, τόσο απλά. Τώρα όμως τι σημαίνει περίζωσον την οσφήν σου? Πάμε λοιπόν στη σελίδα 1074, γιατί είναι η βασική μας προϋπόθεση. Η βασική προϋπόθεση του χριστιανού είναι πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και 13 εντάφιο. Δια τούτο αναζωσθέντες τα οσφίας της διανοίας σας. Πρώτο, σκέψου, βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί. Από τη μια μεριά είναι ο λόγος του Θεού,
Από την άλλη μεριά είναι ο λόγος του κόσμου τούτου. Από τη μια μεριά είναι το πνεύμα το Άγιο, από την άλλη μεριά είναι το πνεύμα του κόσμου τούτου. Από τη μια μεριά είναι η παρουσία του Χριστού, από την άλλη μεριά είναι η παρουσία του διαβόλου. Από τη μια μεριά είναι η βασιλεία των ουρανών, από την άλλη μεριά είναι ο κόσμος τούτος. Κάτσε σκέψου, μελέτησε, παραπόφαση. Διάλεξε και απόρριψε. Από εκεί ξεκινάμε. Είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερη να πάρεις στερεά απόφαση ποιο δρόμο θες να ακολουθήσεις. Δύο δρόμοι είναι μπροστά, δεν είναι πολύ. Αν θέλετε, ένας δρόμος και όλοι οι άλλοι. Ο ένας δρόμος έχει μία πορτούλα που πρέπει να ταπεινωθείς για να μπεις μέσα, στενή. Και μία οδός τεθλιμμένη. Αλλά αυτός ο δρόμος, ο στενός και ο τεθλιμμένος, οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η άλλη είναι μια πόρτα φαρδιά. Μπορείς να πεις καβάλα στάλογο. Και με τη Rover, το αυτοκίνητό σου, και με την Jaguar. Όπως θες μπορείς να πεις. Καμαρωτός, καμαρωτός. Φουσκωμένος, φουσκωμένος. Με όλα τα παράψημά σου και τα γαλόνια σου. Με όλα τα διπλώματά σου και τα πτυχία σου. Στα άλλα δεν χωράνε. Στην άλλη πύλη δεν χωράνε αυτά. Στην άλλη πύλη θα μπεις ξυπόλυτος. Θα μπεις ταπεινός. Σκυφτός. Προσευχόμενος. Με στολή σεμνή. Εδώ και σοφροσύνη. Κόσμιος. Χρήσιμος στους ανθρώπους. Στην άλλη πύλη τη φαρδιά μπορείς να πεις όπως θες. Με συνοδεία. Με αυλή. Μπορεί να φέρεις και 15 ανθρώπους να σε υπηρετούν, σου κάνουν αέρα, αν μπορείς. Με τις φιλενάδες σου και με τους φίλους σου. Με όλους μπορείς να πεις. Είναι φαρδιά η πύλη. Με το κρασί και το ουίσκι. Με την αμαρτία. Με την εξουσία τη γήινη και την ανθρώπινη. Με στολές πολυτελείς. Ενδυμασίες πολυτελείς. Με χρυσάφια. Με ασήμια. Με όλη τη δόξα την ανθρώπινη. Μπορείς να πεις. Στην άλλη τη στενή πύλη δεν χωράς με αυτά. Δεν μπορείς να πεις. Πρέπει να τα αφήσεις αυτά για να πεις. Δεν γίνεται να πεις. Και άμα μπεις σε αυτή τη φαρδιά πύλη έτσι καμαρωτός και φουσκωμένος, θα βρεις έναν δρόμο μπροστά. Ου, τεράστιο. Και από εκεί μπορείς να πας. Έχει πολλά μέρη να πας. Έχει και αμαρτία, έχει και μοιχεία, έχει και πορνεία, έχει και ακοθαρσία, έχει και χαρτοπεξία, έχει και μεθύσια, έχει και φιλαργυρία, έχει και δόξα, έχει και πώς το λένε, εγωισμό. Ό,τι δες μπορείς να βρεις σε αυτό το δρόμο. Από όλα, μαγαζάκια, μαγαζάκια, από όλα έχει. Από όλα μπορείς να τα βρεις. Και δεν θα βρεις και εμπόδιο. Και θα αλλάζεις και μαγαζάκια. Περνάς από την πορνεία, θα πηγαίνεις στη μοιχεία. Αφήνεις τη μοιχεία, θα πηγαίνεις στην ακαθαρσία. Αν θα αφήνεις την ακαθαρσία, θα πηγαίνεις στη διαστροφή. Θα αφήνεις τη διαστροφή, θα πηγαίνεις όπου θες. Μαγαζάκια, μαγαζάκια. Αλλά όταν φτάσεις στο τέλος, θα βρεθείς στην κόλαση. Αυτός είναι ο δρόμος. Στο άλλο στενάκι. Στενό. Θα βρεις πέτρες. Θα είναι ανηφορικός ο δρόμος. Και εσύ πρέπει να διαλέξεις. Θα πρέπει να απορρίψεις, να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Έχεις σταυρό, θα πρέπει να πάρεις το σταυρό σου. Αν θα πας, πρέπει να κουραστείς, να αγωνιστείς για να ανεβαίνεις. Αλλά όταν φτάσεις στο τέλος, θα βρεθείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Διάλεξε. Θέλεις μια πορεία μέσα στην απόλαυση της αμαρτίας και το τέλος στην απώλεια. Από εδώ. Ελεύθερα. Φαρδιά επίλυση. Εύκολα πας. Θέλεις μια δύσκολη πορεία. Με ονειδισμό. Με κακουχίες, με ομολογίες, με θλίψεις, με ξενύχτια, με προσευχές, με υπηρεσία. Δεν θα έχεις κανένα να σε υπηρετεί. Δεν θα έχεις ορδινάτσες, υπηρέτες. Εσύ θα είσαι υπηρέτης. Δεν έχει μαγαζάκια, μαγαζάκια. Ένας είναι ο δρόμος, ο Χριστός. Προχώρα. Δεν σου υπόσχεται κανείς ότι θα είναι ξεκούραστος ο δρόμος αυτός. Κουραστικός θα είναι.
Θα έχει κάθε μέρα εκκλησία. Και άλλα πολλά. Θα πρέπει να πηγαίνεις στον αδερφό σου που είναι άρρωστος. Παρηγορείς τον αδερφό σου που είναι στενοχωρημένος. Και άλλα πολλά. Αλλά όταν φτάσει στο τέλος, μπροστά στο βρεθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ανασωστέτε στα σεσφία της διανοίας σας, αφού καθίστε και το σκεφτείτε καλά και το μελετήσετε και πάρετε απόφαση θανάτου και πείτε τέλειωσε αυτή εμένα είναι η ζωή μου, διάλεξα. Εγώ είμαι του Χριστού, το διάλεξα. Μα δεν θες έτσι να σε χειροκροτήσουν λίγο, να ανέβεις και ψηλά, να σε προσκυνάνε και λίγο. Το διάλεξα. Εγώ θα προσκυνάω τον Χριστό. Εγώ θα δοξάζω τον Χριστό. Εγώ θα υπηρετώ τους αδελφούς μου. Το διάλεξα. Το διάλεξες. Άμα το διάλεξες, προχώρα. Τώρα που το διάλεξες, εγκρατεύεστε. Πρόσεξε. Πρέπει να εγκρατεύεσαι τώρα. Γιατί θα έρθουν άφθονοι οι πειρασμοί να σε βγάλουν από το δρόμο αυτό. Θα έρθουν άφθονες οι προσκλήσεις και οι προκλήσεις να σε βγάλουν από το δρόμο αυτό. Θα καθαγωνιστεί ο διάβολος να σε πλανήσει. Να σε μεταφέρει λίγο έτσι, να σε μετατοπίσει, θα αγωνιστεί ο διάβολος. Και έχει πονηριές πολλές. Εσύ πρέπει να εγκρατεύεσαι τώρα. Τι σημαίνει να εγκρατεύεσαι, στερεός, μετακίνητος. Δύο πράγματα έχει ο χριστιανός. Υπακοή και ευλάβεια. Υπακοή στο λόγο του Θεού. Το γράφει, τέλειωσε. Ευλάβεια, ευσέβεια, φόβο Θεού. Φόβο στους ανθρώπους, δηλαδή σεβασμός στους ανθρώπους, αγάπη στους ανθρώπους. Εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η ζωή σου. Και να ελπίζεις με τέλεια ελπίδα στη χάρη του Χριστού που έρχεται. Θα έρθει. Το είπαμε. Το είπαμε. Δεν μπορεί να μην έρθει η χάρη του Χριστού. Αφού πήρες αυτή την απόφαση να περπατήσεις από το στενό δρόμο, αφού πήρες την απόφαση να ανήκεις στον Χριστό, αφού πήρες την απόφαση να υπακούς κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και αφού πήρες την απόφαση να ευλαβείσαι, να σέβεσαι και να φοβάσαι πάντοτε Κύριον των Θεών σου, η ελπίδα, η ερχομένη χάρις είναι βεβαία. Γι' αυτό η ελπίδα σου να είναι βεβαία και στερεά. Ασφαλής. Με τα πάσης βεβαιότητος ο Χριστός θα έρθει. Με τα πάσης βεβαιότητος ο Χριστός θα επέμβει. Με τα πάσης βεβαιότητος ο Χριστός θα ενεργήσει. Με τα πάσης βεβαιότητος ο Χριστός θα σε σώζει. Με τα πάσης βεβαιότητος ο Χριστός θα σε οδηγεί. Θα σε ελέγχει, θα σε κατευθύνει, θα σε διοικεί. Θα σε φτάσει μέχρι το τέλος. Τα πάσης βεβαιότητος. Και εκεί θα σου αποκαλυφθεί μπροστά ένδοξος με την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θα αποτύχω. Δεν πρόκειται να αποτύχεις εσύ. Ο Χριστός πετυχαίνει. Δεν θα κάνω λάθη. Τα λάθη μας αδερφοί τα διορθώνει ο Θεός. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα πω άλλο ένα παράδειγμα. Για τα λάθη που κάνουμε, τα οποία διορθώνει ο Θεός. Όταν ήμουν μικρός, με παίρνει στα χωράφια του ο πατέρας μου. Και μου λέει τώρα πότισε. Έτσι θα ποτίσει. Θα σκάψεις, θα φέρεις το χώμα από εδώ και θα περάσεις τον ώρα να μπει στο άλλο. Εγώ το βλέπα δύσκολο. Αυτό έκανα πάνω-πάνω. Έπερχόταν το νερό, τα γκρέμιζε. Κόταν ο πατέρα, βοήθεια. Έφυγε το νερό. Ερχόταν γελάστος. Τι έγινε, μου λέει, πώς τα έκανες έτσι πάλι. Μούσκεμα τα έκανες. Όλα τα. Έκανες όπως σου είπα. Εγώ έλεγα ψέματα. Όπως μου είπες, πατέρα. Όπως σου είπα, όπως μου είπες. Και πώς δεν έγιναν. Έλατε, έπαιρνε τσάπα, έκανε χράπ, το διόρθωνε. Άντε, μου λέει, συνέχισε. Δηλαδή, είναι δυνατόν το λάθος να το διορθώσει ο Θεός. Να μην μπορεί να το διορθώσει ο Θεός. Τι λέτε, αδελφοί. Είναι δυνατόν τις απροσεξίες μας, τα λάθη μας, ο Θεός να τα κοιτάξει και να πει χάρης από εκεί, όλο λάθη κάνεις. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Εμείς το κάνουμε έτσι, ο Θεός δεν είναι έτσι. Βέβαια, όταν όμως το κάνουμε το λάθος, πατέρα, λάθος έκανα. Όχι να μην το φωνάξουμε και να προσπαθούμε μόνοι μας να το διορθώσουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Με τον πατέρα μας θα τα διορθώνει όλα. Αμήν, αδελφοί. Όλα. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε. Τα πιο πολλά λάθη θα κάνουμε εμείς. Αλλά στο τέλος δεν φαίνεται κανένα, γιατί όλα τα έχει διορθώσει ο Χριστός. Και ξέρετε σε ποιους θα διορθώνει ο Χριστός. Γρήγορα και άμεσα. Σε αυτόν που ξέρει και ταπεινώνεται. Σε αυτόν που ξέρει και ζητάει να βρει χάρη από το Θεό.
Αν πει στον αδελφό σου, στο Θεό, σε όλους, έκανα λάθος. Έκανα λάθος με τα παιδιά μου. Έκανα λάθος με τον εαυτό μου. Έκανα λάθος με την Εκκλησία. Έκανα λάθος. Είναι δύσκολο, αδελφοί. Ξέρετε πόσο δυσκολευόμαστε. Δώσε ένα αδελφάκι μικρό. Πήγε να ζητήσει συγγνώμη από τη μάνα σου. Δεν πάω, μου λέει. Γιατί μπορεί, δεν πας. Δεν πάω. Λέω, κοίταξε, έτσι είμαι κι εγώ. Τι ωραία που ήταν να πάω και να πω συγγνώμη. Συγγνώμη, αδελφέ μου. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, αδελφούλα μου. Συγγνώμη, γυναίκα μου. Συγγνώμη, παιδί μου. Και αν δεν έχω κάνει λάθος και έχει κάνει ο άλλος, τότε είναι πιο ωραίο το συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί έκανες εσύ λάθος. Αλλά δεν ξέρουμε πότε κάνουμε λάθος, αδελφοί. Δεν είναι το θέμα ποιος και πότε έκανε λάθος. Το ζήτημα είναι ποιος και πότε ταπεινώνεται. Σε αδίγησε κάποιος. Ξέχασε. Κάνε πως δεν έγινε. Ξέχασε το. Μην το λαμβάνεις υπόψη σου. Πήγαινε στο Δαβίδ, ο αδελφός του, είσαι υπερήφανος. Λέει, καλά, δεν πειράζει, και έφευγε. Δεν απαντούσε. Θα σε μαλώσουνε. Μην το δίνεις σημασία, μην δίνεις σημασία καμία. Το πρόβλημα δεν είναι, αδελφοί, ποιος σε δικαιώνει, εάν σε αδικούν οι άνθρωποι. Και είδες σε δικαιώνουν οι άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι να σε δικαιώσει ο Θεός. Και έχω πει ιδιαίτερα για τις αδελφές τις γυναίκες. Πολλές φορές οι άντρες το έχουμε αυτό και είναι λάθος. Θέλουμε να επιβάλλουμε την άποψή μας. Εγώ έχω δίκιο. Και έχουμε και την άδεια από το λόγο του Θεού. Ο άντρας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και έρχεται ο Θεός τώρα στη γυναίκα και λέει: ταπεινώσου. Ταπεινώσου. Υποτάξου. Μην διεκδικήσεις το δίκιο σου. Υπάκουε στον άντρα σου ως τον Κύριο. Και εγώ θα σε υψώσω. Εσύ, Κύριε, εγώ θα σε υψώσω. Πού θα με υψώσει και στον άντρα σου και στα παιδιά σου και στην Εκκλησία και θα φράξω κάθε στόμα ονείδης μου. Εγώ να σας πω κάτι, αδερφοί. Δεν με νοιάζει αν με ταπεινώσετε όλοι σας αρκεί να με υψώσει ο Θεός. Αυτό έχει σημασία. Εγώ θέλω να με υψώνει ο Θεός. Τώρα αν κάποιος άνθρωπος έκανε λάθος και με πρόσβαλε και με ταπείνωσε και με μάλωσε, τι, πλάι άνθρωπος είμαι. Τι ωραία όμως που να έρθει ο Θεός και να μου πει έλα εδώ εσύ πάπη και με βάλει εδώ πάνω. Να με υψώσει ένα σκαλοπάτι. Τώρα να με υψώσει άλλο ένα σκαλοπάτι. Τ' άλλο ένα σκαλοπάτι. Για περματά μου από πίστη σε πίστη. Από δόξα σε δόξα. Αδερφοί, είναι καλό να ταπεινωνόμαστε. Είναι καλό. Και μην το κάνουμε μεταγωγισμού. Πάντα λέει πράτεται άνευ γογγισμών. Μην γογγίζεις. Αλλά τι να κάνεις. Να εγκρατεύεσαι. Να εγκρατεύεσαι. Εγώ θύμωσα και του τάπα στα μούτρα. Μόρτι λες. Και τι κέρδισες που του τάπες ή τις τάπες στα μούτρα επειδή θύμωσες. Έτσι ξεθύμανα. Ξεθύμανες και έγινες χειρότερος. Αντί να ξεθυμαίνουμε και να τα λέμε στα μούτρα, δεν είναι καλά να γονατίζουμε και να προσευχόμαστε στο Θεό και να μας υψώνει ο Θεός. Αδελφοί, είναι μυστικό. Είναι ωραίο μυστικό. Αδελφές, ακούστε με σας παρακαλώ. Είναι μυστικό. Ταπεινώσου να σε υψώσει ο Θεός. Ταπεινώσου. Να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Αλλά και στους άντρες το ίδιο ισχύει. Λέει, δεν με υπακούει η γυναίκα μου. Δεν πειράζει, περίμενε. Εσύ ταπεινώσου, να αγριεύεις. Σου ρίξω μια χαστούκα να μ' ακούει. Με χαστούκες δεν ακούει κανείς. Και εγώ όταν ακούω άντρας να δέρνει τη γυναίκα του, κάτι παθαίνω. Που όπου δεν είναι καλό γιατί δεν τον χωνεύω μετά. Ανακατεύονται τα ντερά μου. Δεν χωνεύω, δεν μπορώ τώρα να βλέπω αυτός ο αδερφός πήγε και έδινε τη γυναίκα του. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Ο Θεός να με συγχωρέσει, γιατί ο Θεός όλους μας συγχωρεί. Αλλά δεν γίνεται με την αγριάδα. Ούτε στο παιδί γίνεται με την αγριάδα. Δεν γίνεται. Δεν θα το μαλώσεις. Θα το μαλώσεις και τιμωρία θα το βάλεις και θα του πεις το λάθος του και θα του το εξηγήσεις και. Αλλά ταπεινά. Ταπεινά με τη χάρη του Χριστού. Και έτσι θα σε κάνει, θα μας κάνει και καλούς πατεράδες, θα σας κάνει και καλές μανάδες, θα μας κάνει και καλούς αδελφούς και καλές αδελφές και καλούς πρεσβυτέρους, όλοι καλούς διακόνους, καλούς θα μας κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θα σε βοηθάει και θα ανεβαίνεις. Ξέρεις, θα πει τώρα να έχεις μια γυναίκα σοφή μέσα στο σπίτι σου και να προσεύχεις και να λες τι λες εσύ και να λες τώρα μήπως μιλάει ο Θεός. Ξέρεις, θα πει αυτό. Να έχεις έναν άντρα σοφό μέσα στο σπίτι σου και να του λες άνθρα μου τι λες τώρα
Για σκέψου τώρα το αντίθετο. Να έχεις έναν άνθρωπο να μην τον εκτιμάς. Ό,τι και να πεις, βλακίες θα πεις. Τα λες έτσι και αλλιώς γίνονται. Που συμβαίνει αυτό. Τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι η ταπείνωση και η χάρη του Θεού, η εγκράτεια που λέει. Σκέψου τώρα να έρθει ένας άρρωστος, να προσευχηθώ και να πεθάνει. Να αρρωστήσει πιο πολύ. Το έχετε πιστεύει, καταλάβει αυτό. Ερχόμαστε να λείψουμε με λάδι για να θεραπευθεί, όχι για να αρρωστήσει ο άνθρωπος. Αλλά αν ο Θεός δεν είναι μαζί σου, όλα θα τα κάνει. Για να μάθεις να ταπεινώνεσαι. Να δώσεις μια συμβουλή σε μια κοπέλα και την καταστρέψεις. Πατσπίζει μου που ο Θεός αυτό να παντρευτείς. Και να παντρευτούν και να έρθουν σε διαζύγιο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα. Ή να πεις στο παιδί σου, αυτή τη σχολή θα τελειώσεις. Για καταστραφή. Αδελφοί αγαπητοί, χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Τη συμπαράσταση. Τη σύμπραξη. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε, ακούτε αδελφοί, βοήθεια. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Και η βοήθειά μας έρχεται μόνο από τον Χριστό. Μόνο από τον Χριστό. Θέλω ο Θεός όταν λέω κάτι να το συμμαρτυρεί, να το ευωδώνει. Γι' αυτό και να σε ταχύς στον ακούς, βραδύς στο να μιλάς. Βραδύς, μη βιάζεσαι να πεις τη γνώμη σου. Και στο τέλος του τι να την κάνει με τη γνώμη σου. Τι να την κάνετε τη γνώμη μου. Σας βοηθήσει πουθενά. Πουθενά δεν σας βοηθήσει. Εμείς θέλουμε τη γνώμη του Ευαγγελίου, τη γνώμη του Χριστού. Αμήν, αδερφοί μου. Είναι πολύ σοβαρές καταστάσεις αυτές. Είναι μια ζωή μπροστά μας. Ψυχές ανθρώπων. Η ψυχή μας πρώτα-πρώτα. Οι ψυχές των άλλων ανθρώπων. Μπορείς να πας να λες έναν άνθρωπο, φουκαρά μου, εσύ είσαι τώρα για τα κλάματα. Εσύ είσαι για καταστροφή. Τώρα, έτσι πως είσαι, δεν πρόκειται να δεις καλό. Τι του λες τώρα του άνθρωπου. Τι του λες του ανθρώπου. Τον ευλογήσει ο Θεός και θα τρίβει στα μάτια σου. Λες αυτός είναι. Αυτός είναι. Που τον ευλόγησε ο Θεός. Ποτέ μη λέμε, ποτέ μη συστήνουμε, ποτέ μη προτρέπουμε. Ο λαλόν ας λαλεί ως λαλόν λόγια Θεού. Γι' αυτό εγκρατεύεστε. Αφού πήρατε απόφαση να ακολουθήσετε τον Χριστό, εγκράτεια. Εγκράτεια στα λόγια, εγκράτεια στη ζωή, εγκράτεια στις συμβουλές. Έχω δει, όχι εδώ μέσα, καμιά φορά και εδώ. Αδερφές, όλο συμβουλές. Εγώ είμαι γριά γυναίκα και μπορώ να σε συμβουλεύσω. Τίποτα δεν μπορείς να πεις. Και μάλιστα παίρνουν θάρρος καμιά φορά και οι γυναίκες των πρεσβυτέρων. Εγώ είμαι πρεσβυτέρα και θα σε συμβουλεύσω. Τίποτα να μην ακούτε, αδερφοί. Ακούτε, τίποτα να μην ακούτε. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού θα ακούμε. Βεβαίως θα προσευχόμαστε να μας πούνε οι άνθρωποι, εγώ τους ακούω όλους σας έχω πει. Όλους τους ακούω. Αλλά με προσευχή. Και τα κοριτσιά και τα μικρά μου τα παιδάκια ακούω. Και τα μικρά τα παιδιά της Εκκλησίας όλους τους ακούω, αλλά με προσευχή. Όχι με υπέροχη. Αν έρθω εγώ, γιατί μπορεί να τρελαθούμε κιόλας, ο Θεός να μας φυλάξει. Έρθω με υπέροχη και να σου πω εγώ σου πω τι θα κάνεις. Εγώ ξέρω. Φύγε, 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 τρεγάλα. Ό,τι σου πω καταστροφικό θα είναι. Και όποιος έρχεται και σου μιλάει με υπεροχή λόγου, φέγε τρεχάλα. Μπούρδες θα σου πει. Ερχόμαστε λέει με υπεροχή λόγου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ούτε με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Ταπεινά ερχόμαστε. Αλλά με απόδειξη δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου. Αυτό θέλουμε. Ταπεινά αδελφοί. Ταπεινά. Εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα και προσοχή, μη συμμορφώνεστε με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχατε εν αγνία ημών. Μη σκέφτεστε κοσμικά. Δεν πειράζει τώρα, βάψε και λίγο το μαλάκι σου να κερδίσεις τον άντρα σου. Αν βάψεις το μαλάκι σου και τον άντρα σου θα χάσεις και την ψυχή σου θα χάσεις. Να βάλουμε και ένα, πειράζει να βάλουμε ένα σταυρουδάκι εδώ. Πειράζει και καίει για την έξω από το Ευαγγελίο του Χριστού. Να βάλω και λίγο σκουλαρικάκι για να αρέσω πιο πολύ. Σε ποιον, ναι. Πάντως στο Χριστό σίγουρα δεν αρέσει πιο πολύ. Δεν αρέσεις πιο πολύ. Τι να κάνουμε τώρα.
να κάνω και αντάβιες στα μαλλιά μου. Κάντα, αλλά σε ποιον θέλεις να αρέσεις? Στον Χριστό δεν αρέσεις. Να πάρω και ένα αυτοκίνητο έτσι πολυτελέστατο, αφού έχω λεφτά και βγάζω λεφτά, αφού έχεις λεφτά και βγάζεις λεφτά, πρόσεξε μην γίνεις σαν τον άφρονα πλούσιο. Χρησιμοποίησέ τα για τη δόξα του Θεού. Ευχαρίστησε τον Θεό. Και θα πάρεις αυτό που σου πρέπει να πάρεις. Μη φρονείς περισσότερο από ό,τι πρέπει να σοφρονείς. Μέσα στη σοφροσύνη του Θεού θα ζούμε. Μέσα στον αγιασμό και την καθαρότητα, ακούστε τι λέει. Αλλά καθώς είναι εκείνος άγιος, τι σημαίνει άγιος? Ξεχωρισμένος. Ποιος λέει εγώ είμαι άγιος? Καθώς εκείνος είναι άγιος και εσείς γίνεστε άγιοι εν πάση διαγωγή. Αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και είπαμε αγιασμός τρεις λέξεις. Θέλω, πρώτον ξέρω, δεύτερον θέλω, τρίτον εκτελώ. Αυτός είναι ο αγιασμός. Το θέλω είναι του πνεύμα, το ξέρω είναι του πνεύματος, το θέλω είναι της καρδιάς, το εκτελώ είναι του σώματος. Τέλεια αγιασμένος ο άνθρωπος, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Τι ξέρει? Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Τι θέλει? Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και τι πράττει? Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Πώς? Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με την αγάπη που είναι ο Χριστός. Με την αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο Άγιος άνθρωπος. Εγκρατεύεστε λοιπόν και Άγιοι γίνεστε καθώς εκείνος είναι Άγιος. Διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι Άγιος. Και Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος από τον κόσμο, μακριά από τον κόσμο, μακριά από τις επιθυμίες του κόσμου, μακριά από τις παλιές μας γνώμες. Για να πεθερά μου έλεγε, για να κερδίσεις τον άντρα σου με το μαγείρεμα το καλό θα τον κερδίσεις. Καλή συμβουλή, αλλά νόητη. Καλό φαΐ έχω φάει εγώ έξω από το σπίτι μου, πολύ καλύτερο από αυτό που μαγειρεύει η Άννα. Αγωνίζεται η Άννα να μαγειρεύσει, αλλά έξω είναι πιο ωραία τα φαγητά. Άμα ήταν έτσι, θα μην είχε χάσει και εμένα και όλους θα τους είχε χάσει. Καλή συμβουλή, βεβαίως θα φροντίζεις τον άντρα σου. Αλλά τώρα εδώ που τα λέμε, ποια γυναίκα μαγειρεύει σαν το σεφ του Χίλτον? Εδώ που τα λέμε. Αλλά όμως αδερφοί αγαπητοί, ο άντρας και η γυναίκα κερδίζεται με τον Χριστό. Θες να κερδίσεις τον άντρα σου, την οικογένειά σου. Άγια γίνεσαι καθώς ο Θεός είναι Άγιος. Ταπεινή και ο Θεός θα σε υψώνει. Με τελεία ελπίδα στη χάρη του Θεού. Και τέλεια εγκράτεια. Τέλεια εγκράτεια. Κλείσ' το στοματάκι σου, μην μιλάς. Του γκρινιάζεις του ανθρώπου. Γκρινιάζεις του, παραπονιέσαι του. Τι του κάνεις τον άνθρωπο, το σκάσεις. Θα φύγει τρέχοντας. Το λέω για τις αδερφές. Αλλά και ο άντρας, τι την πιέζεις, την καταπιέζεις. Κάντε στο χατήρι, δώσ' της χαρά, μείνεις πικρός, καλό πιασέ τη, παρηγόρησέ τη, ενίσχυσέ τη, χάιδεψέ τη, αδερφέ μου. Άγιος να γίνεις, όπως ο Θεός είναι Άγιος. Το πρότυπο μας είναι ο Χριστός. Τι σου κάνεις ενώ ο Χριστός, σε μαλώνει, σε βρίζει, σε αποπέρνει, είναι σκληρός ή όλο σου λέει έλα στην αγκαλιά? Δεν πειράζει. Έτσι να μιλάς στη γυναίκα σου. Έκανα μια ζημιά. Δεν πειράζει, κάνε κι άλλη. Θα στενοχωρηθούμε τώρα επειδή έσπασε ένα ποτήρι η γυναίκα μας. Επειδή έσπασε το τραπέζι, επειδή έσπασε την καρέκλα. Λοιπόν, άνθρωποι είμαστε αδερφοί. Όλα θα τα συγχωρούμε αγαπητά μου αδέρφια. Όπως μας συγχωρεί ο Θεός. Και σήμερα θέλω να τελειώσω με αυτό. Όταν κήρυξε το όνομά του ο Θεός είπε «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ικτήρμων, ελεήμων, αγαθός, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, μακρόθυμος, συγχωρών αμαρτίας, εις γενεάς γενναίων». Έτσι να γίνουμε κι εμείς. Ικτήρμονες με σπλάχνα. Πολυέλεοι, μακρόθυμοι, συγχωρητικοί, ελεήμονες. Για να μας ευλογήσει ο Θεός. Αμήν.